Τα νέα εκκρεμεί συντάξει και αποζημιώσει μέσω Στρασβούργου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Πολωνία γιατί καθυστερούσε στην εκδοσή του, γιατί δημιουργείται δεδικασμένο και για την Ελλάδα. Αναδρομικά, τα δύο σενάρια για την επιστροφή των κομμένων δώρων και των επικουρικών στου συνταξιούχου. Αναλένα Μπέρμποκ, η Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών, μιλάει στην εφημερίδα. Η Ελλάδα μπορεί να βασιστεί στην αλληλεγγύη τη Γερμανία. Φοιτητική στέγη, όλε οι τιμέ σε Αθήνα και Περιφέρεια, αυξήσεω και 26% στα ενίκεια. Ανακοινώνονται οι βάσει πολύ νωρί. Φέτο η κυρία ε, Κεραμαίο, η Υπουργό Παιδεία, λέει ότι έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έτσι ώστε όσο το δυνατόν νωρίτερα, μέσα στην εβδομάδα από ό,τι καταλαβαίνουμε, οι υποψήφοι να ξέρουν τι του γίνεται για να μπορέσουν να προγραμματιστούν. Πάμε και στην εφημερίδα Η Καθημερινή. Παρέλυσε το αεροδρόμιο στη Φραγκούρτη. Περιμένουν στην ουρά οι επιβάτε για να ενημερωθούν αν θα πραγματοποιηθούν οι πτήσει του. Γιατί? Γιατί είχε 24 ώρα απεργία η Λουφτχάνησα. Με αποτέλεσμα να κυρωθούν πάνω από χίλιε πτήσει. Κόφτη στα πάγια του ρεύματο με τροπολογία που θα έρθει στη Βουλή για να τη δούμε. Και ηλεκτροκίνηση. Δεύτερο κύκλο επιδότηση αλλά και ψηφιακά η ταυτότητα και άδες οδήγηση και νέα επιστολή στέλνει η Άγκυρα στον ΟΗΕ. Θα τα δούμε αυτά και στη συνέχεια τα της Τουρκίας και τις δηλώσεις του κ. Τσαβούσογλου και με εμάς τα έβαλε και με τη Σουηδία τα έβαλε και με όποιον μπορεί τα έβαλε. Το χαβά του. Δε ναι. η Ελλάδα δεν είναι πολύ δημοκρατική χώρα. λέει ο κ. Τσαβούσογλου ναι. ότι η Ελλάδα ε, αντιμετωπίζει θέματα δημοκρατίας. Ο Τσαβούσο. Τώρα μα στέλνει η... Τέλει πυροσβεστική ότι ναι. τέθηκε λέει υπομερικό έλεγχο φωτιά στην περιοχή Βραχά του Λασιθείου τη Κρήτη. Γιατί δεν είναι μόνο αυτέ οι μεγάλε, είναι και άλλε δεκάδε κάθε μέρα. Μικρότερε, στι οποίε επίση δίνεται μεγάλη μαχή η των Εκλογέ πα με 4,3 δι ευρώ προπολογισμό αυστηρά προεκλογική χρήση ετοιμάζει η κυβέρνηση. Αύξηση δαπανών από τα 64,5 στα 68,8 δι προβλέπει για το 2023 το σχέδιο του Οικονομικού Επιτελείου. Σήμα προ τα Υπουργεία και του φορεί του Δημοσίου να αξιοποιήσουν τα νέα ανώτατα όρια δαπανών. Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου οι εισηγήσεις που θα τροφοδοτήσουν το προεκλογικό μπαλκόνι Μπριτσοτάκη στη ΔΕΘ. Ακόμη στις φλόγες, ακόμη η δαδιά και η Λεσβό. οικολογική καταστροφή, ανθρώπινο δράμα. Ουγγαρία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Υγεία, η χθίωση Κομισιόν για το ακροδεξιό παραλήρημα του Όρμπαν. Και πώ το ΓΕΣ, yes, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, λογοκρίνει τους αξιωματικού. Στον ελεύθερο τύπο. Τα SOS για διορθώσει τη δηλώσει, οδηγό για του φορολογούμενου, βήμα-βήμα, ταυτότητα και άδεια οδήγηση στο κινητό τηλέφωνο. Σύντομα θα προσθεθούν τέλη κυκλοφορία κτέο ασφάλιση αυτοκινήτου. Σχεδιάζω τη ζωή μου εξίσωση-εξίσωση. Θα την έχουμε στη συνέχεια, κυρίε και κύριοι, την Ελίνα Χατζηδημητρίου. Αυτό το λαμπρό μυαλό το που κατάφερε να πάρει το δεκάρι για πρώτη φορά στην ιστορία τη σχολή τη. Και Βέθανε ο Μαρθέος Γιος απενοχοποίησε την ψυχανάλυση στην ελληνική κοινωνία. Ένας σπουδαίος, Λαμπρός σπουδαίος ψυχίατρος. ψυχίατρος με πάρα πολύ σημαντικό έργο. Στην Δημοκρατία γνήσιοι απόγονοι του Γκέμπελς, η χολερική Μπίλντ κατασυκοφανεί και προσβάλλει ξανά τους Έλληνες αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι θα πληρώσουν οι Γερμανοί κοντολογεί. Την αλλαγή υγειακών συσκευών στην Ελλάδα. Ωραία πράγματα. Χιδέα επίθεση για τι γερμανικέ θυμίζει... αποζημίωσει θα το ξαναπώ. Κουβέντα. Χιδέα επίθεση που θυμίζει τα έσχη τη εποχή των μνημονίων. Γιατί οι ερωκήρυκε τη και των ισοσκελισμένων προπολογισμών εκλιπαρούν τώρα για ευρώ αλληλεγγύη. Και τρει έρευνε γροθιά στο στομάχι. Ελστάτ, κοντά στα 3 εκατομμύρια Έλληνε που βυθίζονται στη φτώχεια. Ο ΣΑΣ ελίτε τροφή το 1 στα 10 παιδιά. Και FCI, οι μισοί ψωνίζουν τα εντελώ απαραίτητα. Και πού θα πάμε, δυστυχώ. Η Αυγή αύξησε τη φτώχεια με σφραγίδα Μητσοτάκη, στοιχεία σοκ από την Ελστάτ, για τα εισοδήματα και τι κοινωνικέ ανισότητες. Το 29,5% των πολιτών, πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι, αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχεια ή κοινωνικού αποκλεισμού. Το 32% των παιδιών, κάτω των 17 ετών, κινδυνεύει περισσότερο και βρίσκεται στην κόκκινη ζώνη. Το 93% των πολιτών είδε στασιμότητα ή μείωση εισοδήματο. Θλιβερό ρεκόρ για τη χώρα μα, δεύτερη Ελλάδα μετά τη Βουλγαρία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το υψηλότερο ποσοστό φτώχεια και σε υγεία σειρμάτου για τις παρακολουθήσεις, ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση για την υπόθεση αυτή που κατήγγειλε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ριζοσπάστης, δεν έχει τέλος η επέκταση της παρουσίας των Αμερικανοτοϊκών στρατιωτικών δυνάμεων, αποκαλυπτικό νέε βάσεις του θανάτου, νέοι στόχοι διασπήρονται σε όλη τη χώρα. Εστία, Απεργία στο ειδικό δικαστήριο, ενώ με τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνη, δικαστέ ορίζονται εκπρόσωποι τύπου. Τέσσερι δικαστέ που κληρώθηκαν και στι δύο δίκε δηλώνουν εποχή. Θέλουν να δικάσουν τον τέο Υπουργό Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, αλλά όχι τον ενεργεία βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παπά. Στην κόντρα. Έκρηξη στι τιμέ ρεύματο και αερίου. Η Ευρώπη οδηγείται ολοταχώ σε ύφεση και οικονομική καταστροφή. Απόλυτη η αδυναμία των Βρυξελών να αναλάβουν, πρωτο... αναλάβουν πρωτοβουλίε. Βήμα-βήμα η διαδικασία στα κινητά ταυτότητε και διπλώματα οδήγηση. Και κάτω από το όριο ένα στου δύο αυξάνεται ραγδαία η φτώχεια στην Ελλάδα. Το είναι στραβό το κλίμα. Διαχρονικέ οι πολιτικέ ευθύνε για την αποδόμηση των μηχανισμών δάσο προστασία. Δεν φταίει μόνο η κλιματική κρίση για τα 130.000 στρέμματα που έχουν καεί έω τώρα. Μία εβδομάδα στι φλόγε στο προστατευμένο οικοσύστημα τη Δαδιά στον Εύρο. Και τι έχουν ετοιμάσει. Ε, καλά δίκιο έχουν τώρα. Έξω φωτιέ και καύσωνα. Μέσα τσούχτρα. Θεέ μου, τι να κάνουμε. <laughs> Μείνε, λέει, εκεί που είσαι. Σε αυτή τη στάση εδώ δηλαδή. Έτοιμο και για τη βουτιά, αλλά. Στον αέρα. Στον αέρα. Εσπρέσο. Ζητάει και τα έστα ο ελπιδοφόρο για τα γκέι βαφτίσια. Ξανα... Επίθεση του Αρχιεπισκόπου στην Εκκλησία τη Ελλάδο. Ξαναμένο δελιβερά στην εφορία τη Πάτρα. Και κακό χαμό για, το σκηνο... για, τον σκηνοθέτη Μάλαμα. Εφτά παλά στην αυλία του τραγουδοποιού. Με αφορμή πανό για τον Β, ε, βιαστή λιγνάδι. Ζήτησε να το κατεβάσουν γιατί τον ε, αποσπά. Είπε ότι συμφωνεί απόλυτα με αυτό το οποίο αναγράφεται και να το ανεβάσουν μετά. Έγραψε και κάτι στο, στο Facebook. Έχει προκληθεί πάντω χαμό <συσκλή> με αυτό το κίνηση. Ναι. ναι δικαίωμά του είναι πάντω, παιδί να λέει ο άνθρωπο: Εντάξει, παιδιά, συμφωνώ, αλλά να το κατεβάσουμε να, να πάμε παρακάτω. Όπω δικαίωμά του θα ήταν να πει. Αφ, αφήστε. αφήστε. το Έτσι, είναι. Στην αυλία του είναι του ανθρώπου. Θέλω να πω ε, <συμφωνώ> δεν είναι. Ναι. Στην αυλία του είναι. Για το, είπε για το μάλλον μα πάζε. Ναι. Ναι. Ε, τώρα ξαφνικά ο μάλλον έγινε κακό επειδή είπε ε, παιδιά, συμφωνώ μαζί σα, αλλά για όνομα του Θεού. Δεν στοχοποιούμε ανθρώπου δε... έτσι εύκολα. Έτσι είναι. Είναι αυτά που λέγαμε και χθε για το διαδίκτυο και το τι γίνεται. Σταρ Press. Βροχή εκατομμύριων για του τηλεστάρ. Στη ελα... Στην Ελλάδα τη κρίση άλλοι πεινάνε, άλλοι κονομάνε. Από 70.000 ευρώ η Μέχρι 2 εκατομμύρια για τη χρυσή ξανθιά. Δραματικό ξέσπασμα τη αδελφή του θύματο που χάθηκε εδώ στα, στα Σπάτα από την εταιρεία του Μπάμπη, το μοιραίο ελικόπτερο. Σοβαρέ ευθύνε για την επιχείρηση ενοικιάσεων. Ε, και η συνταγή που σκοτώνει για τα καλεστία οπισθίων. Πόσε ώρε σεξ ναι. την ημέρα χρειάζεται. Τι εννοούνε πριν. Μάλιστα. Μάλιστα. Σου λέω ότι υπάρχει συνταγή εδώ, δεν είναι τυχαίο το πράγμα. Yeah. Υπάρχει τρόπο. Για, τα, για, να, για να κάνεις καλή γραμμαοπίστια. Μάλιστα, αυτό. Καλά. Τι άλλο πούμε. Με την Τεσσάνο Αθήνα και Ριά της φράγησα νέα στρατηγική σχέση. Υπογραφή 16 συνεργασιών σε ένα μεγάλο έβρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Και το φυσικό αέριο γίνεται χρυσάφι. Η Μόσχα κλείνει τη στροφιγκά. Τύπος Θεσσαλονίκης. Ανάσα με 700 καινούριε θέσει για δωρεάν πάρκινγκ. Με πρωτοβουλία Ζέρβα, δημιουργούνται 20 υπαίθρια δημοτικά πάρκινγκ από άκρη σε άκρη του Δήμου Θεσσαλονίκη, οι ελεύθερε θέσει στάθμευση για του πολίτε. Και πρωτοπορεί το απιθήτα παγκοσμίω με εμβληματικέ έρευνε για τον κορονοϊό.